Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Σενάρια τρόμου για τη δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ρίχνουν τώρα τους τόνους η κυβέρνηση και εξορκίζει τα σενάρια για Capital Controls. Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου εν ώψη Brussels Group. Εμβρασμό το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα περνάει συμφωνία, λέει ο Μητρόπουλος. Ιερά εξέταση διαχειρός Κωνσταντοπούλου και Μακρύ σε ταγματάρχη και τσακνή για την ΕΡΤ. Αντιδράσεις για το ανακριτικό ύφος της Προέδρου της Βουλής. Έρχονται τα πάνω κάτω στη φορολόγηση των ΙΧ. Ποιοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για το τέλος περιβάλλοντος, με τι θα αντικατασταθεί η απόσυρση. Λουκέτο στο ξενοδοχείο Πεντελικό μετά από 88 χρόνια. Πλήρωτοι εργαζόμενοι με τις βαλίτσες στο χέρι βγήκαν στο δρόμο οι τουρίστες. Οι πιο λαμπρές σκηνές του Φεστιβάλ των Κανών. Μεγάλη στιγμή για τον Γιώργο Λάνθιμο. Μετανάστευση και ναζισμό στα θέματα στα πρώτα βραβεία. Ενώπιον μιας διπλής διαπραγμάτευσης βρίσκεται κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε σήμερα η ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης προκειμένου να ξεκολλήσουν συζητήσεις στο Brussels Group, με όλα όμως τα δύσκολα μέτωπα να παραμένουν ανοιχτά, όπως παραδέχτηκε σήμερα το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται μια πολιτική διαχείριση για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το Μαξίμου σήμερα έριξε τους τόνους ως προς τις προειδοποιήσεις κυβερνητικών στελεχών για μη πληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ έσπευσε να διαψεύσει την εκτίμηση που έκανε μέσω του Sky, τώρα Μπακογιάννη, για capital control στις τράπεζες, εάν δεν υπάρξει συμφωνία ως το τέλος της εβδομάδας. Η Ελλάδα όμως ήταν ήδη στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς τύπου. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά με την βοήθεια της Ελένης Βαρβιτσιώτη από τις Βρυξέλλες, να δούμε και το κλίμα από εκεί, εν ώψη και της επανεκκίνησης των Brussels Group αύριο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Αντώνη Ατζολέτο. Καθώς, Αντώνη, είχαμε σήμερα μια πολύ ωραία συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης για να γίνει προετοιμασία για το αυριανό Brussels Group, με την παραδοχή όμως ότι όλα τα κρίσιμα τέσσερα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Θα σου έλεγα, Εύα, πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από το Μέγαρο Μαξίμου για την επίτευξη της συμφωνίας, πάντα με απότατη ημερομηνία την 5η Ιουνίου. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη, Δραγασάκη, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Σταθάκη. Ενώ αυτή τη στιγμή σε συζήτηση υπάρχουν ακόμα μέσα τα τεχνικά κλιμάκια για το Brussels Group, το οποίο ξεκινά αύριο. Τώρα, να δούμε λίγο σε ποια φάση βρισκόμαστε. Τα αγκάθια παραμένουν. Αγκάθι παραμένει το ΦΠΑ, αγκάθι παραμένει το δημοσιονομικό κενό, με την πλευρά των δανειστών να το υπολογίζει περίπου στα 2 δισεκατομμύρια, κάτω από 1 δισεκατομμύριο το υπολογίζει η ελληνική πλευρά. Μας τονίζουν το Μέγαρο Μαξίμου πως υπάρχουν κάποιου λογιστικού τύπου διαφορές, ενώ αγκάθι παραμένει και το ασφαλιστικό. Δεν φαίνεται, Εύα, από την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, να υπάρχει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή όσον αφορά το εργασιακό στα Brussels Group. Πιο ειδικά κάποια πράγματα σχετικά με το ΦΠΑ, πρέπει να σου πω, μας έλεγαν κορυφαίες κυβερνητικές πηγές ότι η πλευρά των δανειστών φαίνεται να πηγαίνει προς το μοντέλο που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά, δηλαδή το τριπλό συντελεστή 7-14-22. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα παζάρι για το ποια προϊόντα θα τοποθετηθούν στο χαμηλό συντελεστή. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, δεν φαίνεται να θίγονται τα θεμελιωμένα δικαιώματα για σύνταξη, ενώ αγκάθι αποτελεί ακόμα η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη συζήτηση, μπήκε σήμερα και η επόμενη μέρα, δηλαδή τι θέλει η ελληνική πλευρά από τη στιγμή που θα επιτευχθεί η συμφωνία, δηλαδή σε σχέση με το χρέος το οποίο μπαίνει στο τραπέζι, σε σχέση με τη χρηματοδότηση αλλά και τη ρευστότητα. Πρέπει να σου πω πως ερωτηματικό παραμένει το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που θα σου έλεγα, παρά τις δηλώσεις που υπάρχουν, η εικόνα που υπάρχει στην ελληνική πλευρά δεν είναι απογοητευτική. Μιλώντας με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει εκτίμηση ότι εφόσον προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμφανιστεί πιο ευέλικτο, δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα στην καταβολή της δόσης των 300 εκατομμυρίων ευρώ στις 5 Ιουνίου, Εύα. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που έχει να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Απ' την άλλη, έχει να κάνει και μια πολιτική διαχείριση στο εσωτερικό του κόμματός του. Είχαμε τις τελευταίες ημέρες μια πολεμική ρητορική από πολλά στελέχη που έκαναν λόγο για οριστική ρήξη και για εκλογές. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και στο θέμα των. Είχαμε τη διάφθαση για το θέμα του περιορισμού ανάληψης από τις τράπεζες σε περίπτωση που δεν έχουμε συμφωνία.
Το εσωκομματικό πεδίο παραμένει, Εύα, και θα σου έλεγα ότι αναδεικνύεται περισσότερο ακόμα και με τη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούμενο από τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση είναι να γεφυρώσει τις διαφορές που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σακελαρίδης, ήρθε να ρίξει τους τόνους για τις πολλές διαφορετικές απόψεις που έχουν ακουστεί από στελέχη σχετικά με τη δόση της 5ης Ιουνίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως στο βαθμό που είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις. Μας. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο κύριος Σακελαρίδης σήμερα, απευθυνόμενος και στο εσωκομματικό πεδίο, ήρθε να πει ότι η συμφωνία από τη στιγμή που θα έρθει θα περάσει και από την Κεντρική Επιτροπή. Θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα βέβαια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αφήσουν ή να αφήσει η κυβέρνηση το κόμμα έξω από το κάδρο αυτό. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι από την Κεντρική Επιτροπή φαίνεται ότι υπάρχει ένας αναβρασμός. Η αριστερή πτέρυγα φαίνεται ενισχυμένη και για κάποιους εκτιμούν ότι είναι ρυθμιστής των εξελίξεων και ότι αφήνει κάποιες περιορισμένες κινήσεις ευελιξίας πλέον στον Πρωθυπουργό. Τώρα, Ελένη Βαρβιτσιώτη, να δούμε το κλίμα από τις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι ξεκινούν και πάλι αύριο οι διαβουλεύσεις στο Brussels Group. Να δούμε τις πληροφορίες που έχεις από εκεί για το αν θεωρούν ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στα κρίσιμα ζητήματα. Ναι, έχω μια λίγο διαφορετική εικόνα από αυτή που περιέγραψε τώρα ο Αντώνης Ατζολέτος. Μάλλον πιο τεταμένα το κλίμα το περιγράφουν ανάμεσα στις δύο πλευρές εδώ, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από αυτό που υπήρχε στο τελευταίο Brussels Group. Βρίσκουν μεγάλες διαφορές και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά, τα οποία ο Αντώνη από την ελληνική πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο περισσότερο από κάθε φορά σε αυτό το Brussels Group είναι ότι έχουμε πια φτάσει σε ένα σημείο της διαπραγμάτευσης όπου πια χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα τεχνικό επίπεδο και αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε σε τομείς κλειδιά όπως το εργασιακό και το ασφαλιστικό που θα επιτρέψουν μια συμφωνία. Αλλά αυτές οι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν σε πολιτικό επίπεδο σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Αυτό μας επιβεβαίωνε και κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος έλεγε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τεχνικό σημείο. Αλλά για να προχωρήσουμε περισσότερο, πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις στην Αθήνα. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο κιόλας στις Βρυξέλλες ότι ενώ η ελληνική πλευρά καλλιεργεί ελπίδες για ολοκλήρωση μερικών μεταρρυθμίσεων που θα συνοδεύονται από μερική εκταμίευση, εδώ πέρα μας διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει μια πλήρη συμφωνία σε όλα τα θέματα, το staff level agreement που λέμε, που θα πρέπει να συμφωνήσουν δηλαδή και οι τρεις θεσμοί, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Μονοπωλικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για να γίνει οποιαδήποτε εκταμίευση και οποιοδήποτε σχέδιο για επόμενη μέρα. Πάντως, Ελένη, την ώρα που τα συζητούμε όλα αυτά, νωρίτερα σήμερα είχαμε ένα καμπανάκι, να το πούμε έτσι, από τον επικεφαλής οικονομολόγο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα. Τι ακριβώς λέει ο κ. Μπλανσάρ? Ναι, νομίζω ότι και αυτό είναι χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στους εταίρους. Ο κύριος Μπλανσάρ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος οικονομολόγος του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, μίλησε για τρία πράγματα. Μίλησε για αλλαγές στο συνταξιδοτικό, μίλησε για περικοπές δημοσίους υπαλλήλους και μίλησε και για έξτρα μέτρα. Συγκεκριμένα είπε ότι το συνταξιδοτικό σύστημα είναι συχνά υπερβολικά γενναιόδωρο. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Ενώ επίσης είπε ότι θα πρέπει να εξεταστεί ποια διαρθρωτικά μέτρα απαιτούνται για να διασφαλιστεί μια βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι πιέσεις και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αρκετά μεγάλες. Ελένη Βαρβιτσιώτη, να σε ευχαριστήσουμε, καθώς και τον Αντώνη Ατζολέτο. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας, η Ελλάδα, έγινε και πάλι πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα για την απειλή μη πληρωμής της δόσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την οποία διατυπώνουν στελέχη της κυβέρνησης. Το Μαξίμου πάντως έριξε σήμερα τους τόνους, διαβεβαίνοντας για τη συνέπεια της Αθήνας. Την ίδια ώρα, φωτιές άνεψε η συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη εδώ στο Sky και η πρόβλεψή της για capital control στις τράπεζες, αν δεν υπάρξει αυτήν την εβδομάδα συμφωνία, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hello there. Yeah, more pressure on that big European project because over the weekend, Greece's interior minister, Nikos Voutsas, he said Greece cannot make a repayment to the IMF, the International Monetary Fund, due 5th of June, just around the corner, because we don't have the money. That's what he said. Now, the finance minister, the Greek one, Varis Varoufakis, meanwhile, he told the BBC the progress was being made. Confused? We all are. Την ώρα που ο Βρετανός αναλυτής ρωτά τους τηλεθεατές με περισσή θεατρικότητα για το αν είναι μπερδεμένοι με τη συμπεριφορά των Ελλήνων υπουργών, η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να τον επιβεβαιώνει. Από τη μία είναι ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος δηλώνει υπέρμαχος της συνέπειας στην αποπληρωμή των δόσεων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που λέω εγώ από τη δική μου την πλευρά, που αποτελεί και πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι στο βαθμό
που είμαστε σε θέση να πληρώσουμε, θα αποπληρώνουμε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και από την άλλη βρίσκεται ο Νίκος Χουντής, ο οποίος δήλωσε ότι ακόμα και να υπάρχουν τα λεφτά, προτιμά να μην πληρωθούν οι πιστωτές. Υπάρχει αυτή η άποψη, την οποία υποστηρίζω και εγώ. Να μην πληρώσουμε έστω και αν τα έχουμε. Η δήλωση του Νίκου Βούτση για στάση πληρωμών προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκάλεσε μπαράζ πρωτοσέλιδων δημοσιευμάτων σε πρωτοκλασσάτες εφημερίδες του διεθνούς τύπου. Η έντυπη και η ηλεκτρονική έκδοση των Financial Times έχουν πρώτο θέμα την προειδοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών πως η Ελλάδα δεν θα πληρώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Ιούνιο. Ενώ σε ανάλογο κλίμα κινείται και ο Βρετανικός Guardian με τίτλο «Η Ελλάδα προειδοποιεί ότι προτίθεται να κηρύξει στάσεις στις αποπληρωμές του δανειακού χρέους». People are worried, that's for sure, but they've heard all of this before. But I think the most interesting point was that the big people, the big players have taken their money out of the Greek bank. So yes, these analysts I talked to are concerned there could be a run on the banks, but at the end of the day, we're talking about a smaller people with not as much money, maybe taking out their salary out of the bank. Ο πληθωρικός και φιλόδοξος δήμαρχος του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, με αρκετό λυρισμό, υπογράφει για την Daily Telegraph άρθρο με τίτλο «Η οδυνηρή μέρα της κρίσης πλησιάζει για τους Έλληνες». Ενώ σε χαμηλότερους τόνους η Wall Street Journal αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη της χώρας να φτάσει σε συμφωνία με τους πιστωτές. Αν μέχρι τις 5 Ιουνίου δεν βρεθεί λύση και να υπάρχει χρηματοδότηση της χώρας όσο οφείλει από τις δανεικές συμβάσεις που ήδη έχει, τότε δεν θα πληρώσουμε τις δόσεις των δανειστών και θα αυτό όμως, πληρώσουμε ξέρετε τη λειτουργία του κράτους. Και σε αυτό το κλίμα αγωνίας, έντασης και ατέρμονων σενάριων, η Ντόρα Μπακογιάννη έριξε βόμβα. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, έκανε λόγο για ένα τραγικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που μπορεί να επισκιαστεί από έλεγχο τραπεζικών κεφαλαίων σε περίπτωση μη συμφωνίας. Τι βλέπω να γίνεται μέσα στη βδομάδα, υποχρεωτικά. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη δυνατότητα. Δεν μπορούμε να το τραβήξουμε παραπέρα χρονικά. Άλλος πώς κινδυνεύουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να είναι ένα τραγικό τριήμερο. Τέτοια σενάρια είναι εντελώς ανυπόστατα και είναι σενάρια τα οποία είναι και κακόβουλα και χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο καθόλου μα καθόλου υπεύθυνο. Πιθανότητα να έχουμε capital controls ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα, πολύ απλά να σας το πω, δεν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση, ωστόσο, people would have to get used to the idea of limited withdrawals from their ATMs for maybe 2 weeks until everything calmed down. Η Ελλάδα καλείται να πληρώσει προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 279 εκατομμύρια στις 5 Ιουνίου, 314 εκατομμύρια στις 12, 523 στις 16 και 314 εκατομμύρια στις 19 Ιουνίου. Το άθροισμα αυτών των υποχρεώσεων αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο 600 ευρώ και δεν είναι λίγα τα κυβερνητικά στελέχη που θεωρούν ανέφικτη την αποπληρωμή τους μέσα στις επόμενες ημέρες. Στο στούντιο τώρα κοντά μας ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπη, καλησπέρα. Γεια σου. Λοιπόν, για να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν δεν πληρώσουμε τελικά την δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάτι το οποίο φυσικά η κυβέρνηση διέψευσε, όμως υπήρξαν πάρα πολλές φωνές τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα και υπουργοί και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη που το διατύπωσαν αυτό ως ένα ενδεχόμενο. Την ώρα που βλέπουμε τους δανειστές και τον Σόιμπλε να επιμένει στις δικές του θέσεις, η γερμανική κυβέρνηση, και ακούσαμε και το νέο καμπανάκι σήμερα, νωρίτερα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που λέει πρέπει να κάνετε αυτά που έχουν συμφωνηθεί στην ουσία. Ναι, να βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Καταρχήν, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν το σκέφτομαι, ίσως και σε σένα, ίσως και σε άλλους από όσους μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν, ότι λέγονται από υπουργούς ή από στελέχη πολύ υψηλό βαθμό, πολύ δηλαδή ψηλά στην κομματική ιεραρχία, διότι αυτή μας απασχολεί τελικώς, πράγματα τα οποία αν τα έλεγε κάποιο στέλεχος αντιστοίχως πριν μερικούς μήνες, δεν θα προλάβαινε να δει την έξοδο, θα είχε φύγει από τα υπόγεια. Και λέγονται πράγματα όπως είναι αυτό, ότι δεν πρόκειται να πληρώσουμε, τα οποία καταστρέφουν την ελάχιστη από την εμπιστοσύνη που έχει απομείνει. Το πρόβλημα, όπως έγραφε ένας από τους καλύτερους αναλυτές, εξαιρετικά συμπαθητικός προς την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, έλεγε ότι το πρόβλημα για την Ελλάδα πλέον δεν είναι λιτότητα. Είναι η απώλεια εμπιστοσύνης. Και αυτό μεγαλώνει, κάνει άλματα κάθε φορά που κάποιος βγαίνει και λέει δεν θα πληρώσουμε, ή κάποιος άλλος λέει γιατί όχι δραχμή. Και όμως αυτό, τρεις φορές τη μέρα, αν όχι περισσότερες, συνεχίζεται. Πέρα δεν σκάνε εντύπωση. Πέρα από το θέμα της εμπιστοσύνης, τι άλλη ζημιά κάνει στο εσωτερικό, στην αγορά, στις τράπεζες, ακόμα και μόνο που το συζητάμε? Μα η εμπιστοσύνη, ειδικά αυτή τη στιγμή, είναι το πιο σπουδαίο
ζήτημα που υπάρχει. Διότι δες τι γίνεται στον τουρισμό. Στον τουρισμό αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται να καταφέρουν θανατηφόρο πλήγμα. Δεδομένου ότι το ΑΕΠ πάει προς τα κάτω και με ρυθμό όλο ένα και πιο ισχυρό, η μόνη ελπίδα είναι να μην έχουμε δηλαδή μεγάλη ύφεση, αλλά να έχουμε μια μικρότερη ύφεση, είναι να πάνε καλά αυτοί οι μήνες οι τουριστικοί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το τρίμηνο να φέρει έσοδα στη χώρα. Πώς θα έχει συμβεί αυτό όταν υπάρχει αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης σε απλά πράγματα? Όταν ξαφνικά κάποιοι στο άρχον, διότι εδώ πλέον η εξουσία έχει φύγει από τη Βουλή, έχει πάει ήδη στο κόμμα. Όταν στην Κεντρική Επιτροπή επί δύο μέρες περιγράφουν μια χώρα η οποία δεν υπάρχει πάνω στη γη, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή γη ή κάπου εκεί που μέχρι πρώτη νος ανήκαμε, στην οποία βεβαίως κανείς από τους τουρίστες δεν θα θέλει να υπάρχει, δεν θα θέλει να έρθει, δεν του υποσχέθηκαν ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν ανοίγει η σεζόν και ακόμη δεν ξέρουν με ποιο ΦΠΑ θα δουλέψουν οι άνθρωποι. Σύμφωνοι. Άρα μιλάμε για μια ανασφάλεια. Είναι κάτι χειρότερο από την εμπιστοσύνη, από την απώλεια εμπιστοσύνης, είναι μια ανασφάλεια. Και το ενδεχόμενο η χώρα να μπαλαντζάρει σε κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Σε πάρα πολλούς μάλιστα από αυτούς που μας παρακολουθούν, που οι οποίοι δεν το έχουν ζήσει, δεν το ξέρουν. Και εγώ τουλάχιστον θυμάμαι πώς ήταν όταν είχαμε έλεγχο κεφαλαίων. Θυμάμαι τι σήμαινε να παίρνεις άδεια για το παραμικρό πράγμα πριν πας παρακάτω. Αλλά ήταν μια άλλη οικονομία, μια πολύ πιο φτωχή οικονομία. Πρέπει να μας πούν τι θέλουν οι άνθρωποι της Κεντρικής Επιτροπής, mm-hmm. αφού από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν πάει στο Κοινοβούλιο, προτιμάει τα κομματικά όργανα. Κάτι το οποίο το διέψευσαν βεβαίως από την κυβέρνηση ότι θα συμβεί. Να δούμε λίγο τώρα, Παπαδημητρίου, τι σημαίνει αυτή η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το δημόσιο, πέρα από τους μισθούς και τις συντάξεις φυσικά, τι επιπτώσεις έχει αυτό? Η στάση πληρωμών είναι καταρχήν το γεγονός ότι το κράτος δεν πληρώνει. Το κράτος τελικά λέει θα πληρώνω μισθούς και συντάξεις και τίποτε άλλο. Την ίδια στιγμή όμως το κράτος επιμένει να έχει αυτό τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε μία σειρά πάρα πολύ μεγάλων και σπουδαίων δραστηριοτήτων. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στην υγεία, στην παιδεία, παντού εξαρτιέται από το κράτος. Δεν είναι μόνον και απλώς μισθή. Και εγώ θα έβγαζα στην άκρη τις συντάξεις, γιατί ο συνταξιούχος δεν έχει άλλη πηγή εισοδήματος, ούτε έχει άλλο τρόπο και άλλη ευκαιρία να βρει ένα εισόδημα. Το θέμα των μισθών όμως στο δημόσιο, αυτή η λατρεία, καταλαβαίνω τους ανθρώπους και καλά κάνουν και το υπερασπίζονται, βεβαίως. Αλλά στο ιδιωτικό τομέα τι συμβαίνει? Όταν το κράτος δεν πληρώνει ένα προμηθευτή, πώς περιμένουμε από τις επιχειρήσεις να πληρώνουν τους δικούς τους μισθωτούς, τους δικούς τους υπαλλήλους? Ακόμη χειρότερα, καθώς όπως είπαμε η εμπιστοσύνη πάει από το κακό στο χειρότερο, βλέπω το τραπεζικό σύστημα, μην το συζητούμε, είναι περίπου υποδιάλυση. Βλέπω ότι ολοένα και περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θα είναι ή δεν είναι ήδη σε θέση να πληρώσουν τους δικούς τους εργαζομένους. Για την αριστερά, πόσες ταχύτητες εργαζομένων υπάρχουν? Επειδή είχες μια διαφωνία στο άλλο, εγώ επιμένω. Πρέπει να πάει στο κοινοβούλιο. Πρέπει να κάνει το πακέτο που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει και να πάει στο κοινοβούλιο. Να μετρήσει εκεί. Έχει πλειοψηφία. Έχει τη δεδηλωμένη. Αν δεν την έχει, είναι απλό τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να πάει σε εκλογές. Μπορεί να ξαναχτίσει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Να ξέρουμε ποιος κυβερνά και μήπως μάθουμε και πού πάμε. Δεν θα είναι όμως με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση? Ναι, με συγχωρείς. Αλλά έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην ολοκληρωτική καταστροφή προς την οποία μας πάνε πολλοί, που από ό,τι βλέπω γίνονται όλο ένα και περισσότεροι. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα πρόβλημα στη διοίκηση του κράτους. Προτιμώ αυτό παρά να μένουμε σε αυτή την κατάσταση, η οποία μας πάει σε έναν αργό θάνατο. Ο αργός θάνατος είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την οικονομία. Αυτό περιγράφει ο Μπλονσάρ που έλεγες πριν, ότι παιδιά είναι δικά σας προβλήματα. Λύστε τα. Το ασφαλιστικό, εκείνο το άλλο. Δεν έχετε λεφτά για να κάνετε φαντεζή λύσεις. Σε λίγο δεν θα έχετε να δώσετε ούτε καν τις συντάξεις στους συνταξιούχους. Ας ελπίσουμε λοιπόν να επικρατήσουν τα αισιόδοξα σενάρια και όχι δεν υπάρχουν τα για να επικρατήσουν. Άρα εγώ θα σου έλεγα να μην ελπίζεις και πολύ, εκτός αν ο Πρωθυπουργός τα βάλει με τα θεριά τα οποία έχει μέσα στο δικό του κόμμα. Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη και στο ίδιο πλαίσιο, σε αυτήν την αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον, για να δούμε τη συνεχιζόμενη συζήτηση αυτή περί Brexit που τρομάζει τους επενδυτές. Θα δούμε λοιπόν τον Νίκο Φιλιππίδη με αποτέλεσμα, Νίκο, όχι μόνο να μην έρχονται επενδύσεις στη χώρα, που είναι και ένα από τα ζητούμενα, αλλά και να αναχωρούν οι ήδη υπάρχοντες επενδυτές ή να το σκέφτονται. Αυτό είναι και ενδεικτικό του κλίματος ανησυχίας. Είναι και η διαβεβαίωση που ζήτησε σήμερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο Πρέμ Βάτσα, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax. Ναι, είναι από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στη χώρα μας. Νομίζω ότι οι επενδυτές στην Ελλάδα είχαν μάθει να ζούμε την αβεβαιότητα. Αυτό που ήρθε να προσθεθεί είναι οι απειλές κυβερνητικών και κομματικών στελεχών περί αθέτησης πληρωμών. Επίσης,
ήρθαν να συμπληρώσουν πολλές άλλες ρυθμίσεις που απειλεί να φέρει η κυβέρνηση στο φορολογικό αλλά και στον τραπεζικό τομέα. Με αποτέλεσμα, πολλοί επενδυτές που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους ή να μελετούν το ενδεχόμενο αποχώρησής τους, και κάποιοι άλλοι που ετοιμαζόντουσαν να έρθουν πριν τις εκλογές πλέον να έχουν παγώσει τα σχέδιά τους. Μαθαίνουμε ότι μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις από πάνω από δύο κλάδους της οικονομίας εξετάζουν την παρουσία τους στη χώρα μας, ενώ ο Prem Gwatsap, ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει το 17% της Eurobank, έτσι, της πιο ιδιωτικής τράπεζας στη χώρα μας, ο οποίος έχει αγοράσει ένα πακέτο ακινήτων μέσω της εταιρείας Grivalia, η οποία κατά κύριο λόγο του ανήκει. Αυτός λοιπόν ήρθε... Τι διαβεβαιώσει ζήτησε από τον Πρωθυπουργό? Αυτός καταρχήν ανησυχεί για την εικόνα της χώρας. Θεωρεί ότι έχει μέλλον μπροστά της η οικονομία αν κλείσει γρήγορα η συμφωνία. Κλείνει η συμφωνία, είμαστε μακριά. Φοβάται για ένα νόμο που ακούει ότι έρχεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που θα ενισχύει τα δικαιώματα του δημοσίου στις τράπεζες. Αν αυτό συμβεί, η επένδυσή του εκεί απειλείται και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να συμπαρασύρει και τις άλλες του επενδύσεις. Το κλίμα γενικώς, έτσι όπως έχει φτιαχτεί στην οικονομία αυτή τη στιγμή, και ειδικά όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε αποκρατικοποίηση, και πλέον το λέει και αυτή η κυβέρνηση. Το πιο σημαντικό δεν είναι να το αποφασίσουμε ότι θέλουμε να πουλήσουμε, αλλά είναι να βρούμε αγοραστές. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινδυνεύει να χάσει μέσα σε λίγες μέρες και τον ενδιαφερόμενο αγοραστή για τη Δέσφα, και τους Άραβες για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, αλλά και τους Γερμανούς για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό το κλίμα δεν είναι φιλοεπενδυτικό. Αλλά και να κάνει αυτούς που ήδη έχει να ανησυχούν. Σαφέστατα. Και χωρίς επενδύσεις δεν δημιουργείς θέσεις εργασίας, δεν περιμένεις η οικονομία να ανακάμψει. Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με το χρόνο να πιέζει ασφικτικά την Αθήνα, η κυβέρνηση συνεχίζει να δηλώνει αισιόδοξη για συμφωνία το αργότερο έως και τις αρχές Ιουνίου, με την παραδοχή ωστόσο ότι όλα τα δύσκολα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά. Μια συμφωνία που δεν αποκλείεται να μπει και στη βάσανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για γνωμοδότηση, όπως είπε ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ήδη πάντως, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Αλέξης Μητρόπουλος, εκτιμούν ότι η συμφωνία δύσκολα μπορεί να περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Βεβαίως και βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ακόμη και αν οι Γερμανοί λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε βήμα πίσω. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί Γερμανοί και πάρα πολύ. Είμαστε κοντά στο να καλύψουν το 1/4 της απόστασης οι θεσμοί, υπουργέ. Ναι. Ο Γιάννης Βαρουφάκης για άλλη μια φορά πολιορκείται από δημοσιογράφους από τη στιγμή που πάρκαρε τη μοτοσυκλέτα του και έβγαλε το κράνος του. Δηλώνει σίγουρος ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Μια ημέρα όμως αφότου όλη η Ευρώπη παρακολούθησε τη θυελώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μια διαδικασία που δεν φαίνεται να έχει κλείσει οριστικά, καθώς μπορεί να επαναληφθεί ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία. Θα έχει νομίζω σημασία να εκφραστεί και μια πρόταση από την Κεντρική Επιτροπή σε επίπεδο γνωμοδοτικό. Και αυτό όταν σύμφωνα με τον Αλέξη Μητρόπουλο οι αντιδραστικές απόψεις της Κεντρικής Επιτροπής αντικατοπτρίζουν σε ποσοστό τις απόψεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο υπάρχει στην Κεντρική Επιτροπή, λέω, ισχυρές ιδεολογικές αναφορές και τοποθετήσεις είναι και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το έχει δει ο κ. Μητρόπουλος και δεν περνάει. Περνάει. Δεν το γνωρίζω. Η κυβέρνηση πάντως, αφού ξεκίνησε την εβδομάδα με μια εκστρατεία μείωση των τόνων, εμφανίστηκε να επίγεται προκειμένου να οριστεί έκτακτο Eurogroup το συντομότερο δυνατό, καθώς πλησιάζει τάχιστα η 5η Ιουνίου, ημερομηνία ορόσημο για την καταβολή της δόσης των 300 εκατομμυρίων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η κυβέρνηση θα ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup σε συνεργασία πάντοτε και με τους θεσμούς, όταν υπάρχει όταν έχει προκύψει μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις, όταν έχουν προκύψει οι όριμες συνθήκες, έτσι ώστε αυτό να λάβει χώρα. Και αυτό συναρτάται και με την πρώτη απάντηση που έδωσα, ότι είναι εμείς ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κι όμως ο Γιάννης Βαρουφάκης, σε κείμενό του που αναρτήθηκε σε site άποψης, έστειλε και πάλι τον μπαλάκι στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας πως ό,τι ήταν να κάνει η Ελλάδα το έκανε. Το πρόβλημα είναι απλό. Οι δανειστές της Ελλάδας επιμένουν σε ακόμη μεγαλύτερη λιτότητα για φέτος και στο μέλλον, μία προσέγγιση που θα σταματήσει την ανάκαμψη και θα εμποδίσει την ανάπτυξη. Η κυβέρνησή μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια θεραπεία που έχει αποδειχθεί για περισσότερα από 5 χρόνια ότι είναι χειρότερη από την ασθένεια. Τη στιγμή πάντως που ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο σημαντικότερος ίσως εκφραστής της ανάγκης δημοψηφίσματος, δηλώνει ότι το δημοψήφισμα έχει χάσει πλέον τη δυναμική ως μέσο διαμόρφωσης πολιτικής, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να αναφέρονται σε κάλπες κάθε είδους σε περίπτωση αδιεξόδου. Και βέβαια, στηριγμένοι στη λαϊκή βούληση, μπορούμε να δούμε και αυτό.
προσφυγή στον ελληνικό λαό. Με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Εγώ συνεχίζω. Στην επιλογή της ρήξης εννοείται. Στην επιλογή της ρήξης, βεβαίως. Διεθνείς αναλυτές πάντως, μιλώντας στον Sky και ερμηνεύοντας τις πολιτικές σκέψεις των Ευρωπαίων, φάνηκαν να περιμένουν την πιθανότητα εκλογών, σχετίζοντας τη μάλιστα με τη δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ να αντιμετωπίσει τα μεγάλα συμφέροντα. If, as part of a third memorandum, there is maybe, there may be new elections, maybe we'll see a new Tsipras emerging, maybe with a different group of ministers and a different group of supporters, and maybe then it will be possible to tackle some of these things. Και ενώ το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται σε πολλά σημεία της διαπραγμάτευσης σχεδόν διχασμένο, ο Αντώνης Σαμαράς δεν ξεκαθάρισε ποια θέση θα πάρει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία. Μας ρωτάνε αν εμείς θα ψηφίσουμε εκείνο που ήδη δεν ξέρουν. Μήπως θέλουν να τους δώσουμε και λευκή επιταγή. Λυπάμαι, αλλά λευκή επιταγή δεν έχει δώσει ποτέ και δεν έχει το δικαίωμα να δώσει η Νέα Δημοκρατία σε κανένα κόμμα και ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 80% του ελληνικού λαού θέλει παραμονή στην Ευρώπη και το ευρώ και δυστυχώς χθες μάθαμε ότι μόνο το 56% της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θέλει παραμονή στην Ευρώπη και το ευρώ, ενώ το 44% θέλει ρήξη και δραχμή. Αυτή η δυσαρμονία, για να χρησιμοποιήσω έναν πολύ ευγενικό όρο, πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα. Απάντηση στην τέταρτη ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τη δυναμική της πολιτικής διαπραγμάτευσης έναντι της τεχνικής συμφωνίας αναζητά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η κοινή γνώμη σας παρακολουθεί να αποζητάτε εναγωνίως συνεχείς επαφές με την κυρία Μέρκελ και ενίοτε με τον κύριο Ολάντ και να δημιουργείτε την εντύπωση μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης υψηλού επίπεδου που κάθε φορά καταλήγει στο να σας παραπέμπει στην Τρόικα, το Brussels Group, το Euro Working Group, το Eurogroup. Απέναντι στο κλίμα ανασφάλειας και τρομοκρατίας που καλλιεργούν κυβέρνηση και δανειστές, η απάντηση πρέπει να είναι μονομερής διαγραφή του χρέους, ρήξη πραγματική με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και την εξουσία τους και όχι ρήξη καρικατούρα, όπως προτείνουν ορισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Τσίπρας έχει γίνει ο καλύτερος υποτακτικός της Μέρκελ και έχει υποχωρήσει άτακτα απέναντι στους τοκογλύφους πιστωτές, κάποια στελέχη του ρίχνουν άσφαιρα επικοινωνιακά πυρά περί χρεοκοπίας για εσωτερική κατανάλωση και έλεγχο των συνιστοσών. Να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας τον Τάκη Χατζή για να δούμε λίγο, Τάκη, τα δεδομένα που βρισκόμαστε και τι έχουμε από εδώ και πέρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται αναμφισβήτητα στις συμπληγάδες, καθώς από τη μία έχει την πίεση των δανειστών προκειμένου να έχουμε την συμφωνία και με τα θέματα να παραμένουν ανοιχτά, τα κρίσιμα θέματα της ελληνικής πλευράς, με τους δανειστές να πιέζουν και από την άλλη πιέζουν και στο εσωτερικό του κόμματός του να κρατήσει τις προεκλογικές κόκκινες γραμμές. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά εμπιστεύτηκαν αυτόν τον άνθρωπο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, δηλαδή, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό, για να έρθει να κυβερνήσει. Αυτός έχει και την ευθύνη. Αυτό είναι τελειωμένο. Τώρα, αν κάποιοι κάθονται σε ένα καφενείο και συζητάνε πώς θα είναι η λύση, αν θα είναι έτσι, αν θα είναι αλλιώς, πάνε ψηφίζουν στις κεντρικές επιτροπές, στις παραεπιτροπές, αυτό νομίζω ότι αρχίζει πλέον να γίνεται πάρα πολύ κουραστικό και δεν ενδιαφέρει κανέναν από τους Έλληνες πολίτες. Ο Τσίπρας είναι αρμόδιος να λύσει το πρόβλημα και πρέπει να τον αφήσουν να κυβερνήσει. Τελεία και παύλα. Διότι αυτός διαπραγματεύεται με τη Μέρκελ, με τον Ολάν, με τους άλλους εκεί, τη Λαγκάρντ, το Σόιμπλε και τους υπόλοιπους, με τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρει ο καθένας κύριος που ήταν στην Κεντρική Επιτροπή τι διαπραγματεύεται ο Τσίπρας και τι μιλάει. Γιατί υπάρχουν πράγματα, ξέρεις, τα οποία λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν λέγονται και καλώς δεν λέγονται. Κατά συνέπεια, δεν ξέρουν όλοι τι συζητάει ο Τσίπρας και σε πόσο δύσκολη θέση είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως και οι προηγούμενοι επίσης. Κατά συνέπεια, πρέπει να του δώσουν χώρο και χρόνο να μπορέσει να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Τώρα, επί της ουσίας, η Κεντρική Επιτροπή τον τράβηξε το μανίκι γιατί είχε πολύ μεγάλη. Είχε πολλά, πολλές ψήφους. Υπήρξε ένα μήνυμα, βέβαια. 75 τώρα δεν είναι λίγο πράγμα. Βέβαια, πρέπει να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι μια συνεπής αριστερή δύναμη. Δεν θέλω να τους κατηγορήσω. Αυτή είναι η άποψή τους. Αυτή ήταν και πριν από τις εκλογές. Αυτή είναι και τώρα, οφείλει να το ξέρει ο Πρωθυπουργός αυτό, ότι θα το αντιμετωπίσει. Και πάμε τώρα στον αστάθμητο εσωκομματικό παράγοντα που είχε ένα όνομα, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ο πλέον αστάθμητος εσωκομματικός παράγοντας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει αύριο. Και σου λέω, φέρνει μια συμφωνία μεθαύριο ο κύριος Τσίπρας, γιατί όπως είπες πολύ σωστά. Έχει δώσει πάντως κάποιο στίγμα η κύριο Κωνσταντοπούλου. Ναι, δεν είναι. Και εδώ στην εκπομπή που την είχαμε στο Sky και αλλού έχει πει αυτά δεν είναι. Δεν υπάρχει καμία σύγκληση, λέει. Γιατί αν υπήρχε συμφωνία, λέει Κωνσταντοπούλου, θα την ήξερε ο λαός. Ο λαός δεν την ξέρει. Κατά συνέπεια, ο κύριος Τσίπρας
πρέπει να ακολουθήσει το ρητό του Ζακ Σεγγελά, ο οποίος έλεγε στο Μιτεράν ότι όποιος τα έχει καλά με όλους έχει διαλέξει το σίγουρο δρόμο για την αποτυχία. Πρέπει συνεπώς να συγκρουστεί με ανθρώπους, να συγκρουστεί με καταστάσεις, εάν θέλει. Εάν δεν θέλει, ο κύριος Τσίπρας τότε λοιπόν θα πάει και αυτός άκλαυτος όπως πήγαν και οι προηγούμενοι. Σε αυτό το πλαίσιο που μας περιγράφεις, βλέπεις τις εκλογές να είναι κοντά ή μακριά ή κάπου στη μέση? Κοίταξε, εάν πάμε σε μία ρήξη που έλεγε ο κύριος Λεουτσάκος νωρίτερα, ο οποίος δεν ξέρω, ας πούμε. Ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και μου είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, θα τον έχουμε και την Κυριακή στην εκπομπή δηλαδή. Και θα τον ρωτάμε, γιατί πού ξέρει αυτός τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας? Πού τις είδε? Αυτά που διαβάζει, αυτά που του είπανε δύο-τρεις γύρω-γύρω. Ναι, ο Λαφαζάνης τις ξέρει. Ο Λεουτσάκος που τις ξέρει, που λέει πάμε για εκλογές. Είναι καταστροφή η χώρα, δεν μπορεί να πάει για εκλογές αυτήν την περίοδο. Άλλωστε αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και στις δημοσκοπήσεις τις οποίες ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται και λέει οι δημοσκοπήσεις μας φέρνουν μπροστά. Και πράγματι. Και με πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, όχι, και δεν είναι. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Mm-hmm. Γαζόνια, ας πούμε. Και η δημοτικότητα του Τσίπρα είναι στα ουράνια. Πού τα ξέρει αυτό λοιπόν και δεν τον αφήνει τον Τσίπρα να κυβερνήσει επιτέλους, να δούμε και το αποτέλεσμα να κρυθεί και ο Πρωθυπουργός από τον ελληνικό λαό. Λέω. Τάκη Χατζή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο θέμα της ΕΡΤ. Θα συνδεθούμε με την Πινελόπη Γκάλιου στην Βουλή, εκεί όπου συνεδριάζει η Πινελόπη από το μεσημέρι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα της ΕΡΤ. Και παρά το μήνυμα του Πρωθυπουργού το Σάββατο, η πρόεδρος της Βουλής συνεχίζει στο δικό της ρυθμό, αμφισβητώντας και αυτή, όχι μόνο και η κυρία Μακρύ, τα δύο στελέχη της ΕΡΤ που έχουν προταθεί από την κυβέρνηση. Και μάλιστα ο κύριος Παπάς δεν έκρυψε την δυσφορία του με μια χαρακτηριστική φράση. Και φαίνεται ότι το μήνυμα αυτό του Πρωθυπουργού δεν ελήφθη απόλυτα τουλάχιστον από την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτήν την ώρα που μιλάμε η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετείται για το ζήτημα της ΕΡΤ και δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η διαφωνία δεν σηματοδοτεί ρήξη, προαναγγέλλοντας κατά κάποιους το όχι σε αυτήν τη διαδικασία. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στο τέλος της συνεδρίασης αν τελικά θα το λάβει το μήνυμα και απλώς θα διατυπώσει τις διαφωνίες και τις ενστάσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου ή αν θα προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και θα εντείνει αυτό το κλίμα ρήξης με την κυβέρνηση καταψηφίζοντας ουσιαστικά την κυβερνητική επιλογή για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Κατά τα άλλα, σε αυτήν τη μαραθώνια συνεδρίαση που κρατάει περισσότερο από 7 ώρες τώρα, τα στοιχεία που επικράτησαν ήταν το ύφος της συνεδρίασης. Μάλιστα, ακόμη και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν φωνές που μιλούσαν για ανακριτικό ύφος. Είναι πολύ χαρακτηριστική η αυστηρή κριτική και οι αποστάσεις που πήρε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για μια βασανιστική διαδικασία που παραπέμπει σε ανακριτική διαδικασία. Επίσης, γενικότερα το όλο κλίμα και το όλο ύφος έχει κουράσει τους βουλευτές που από ένα σημείο και μετά από όλα τα κόμματα αποχωρούν από την αίθουσα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι τώρα πλέον αξία θα έχει το έργο που θα παράξουν οι προτινόμενοι και όχι η ανάκριση επί παντός επιστητού. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Χρυσή Αυγή καταψηφίζουν τους προτινόμενους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Ποτάμι και ΚΚΕ ψηφίζουν παρόν, αλλά σε κάθε περίπτωση οι προτινόμενοι υποψήφοι θα βγουν τσαλακωμένοι από αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, γιατί από τα συνολικά 17 μέλη της Επιτροπής, αν δεν καταψηφίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα φύγουν με μόλις 8 θετικές ψήφους, αν καταψηφίσει με 7 θετικές ψήφους μόλις. Και μπορεί, όπως μας είπες, να έχει νομοδοτικό χαρακτήρα η σημερινή διαδικασία, όμως είναι ένα σαφές μήνυμα και αυτό. Και ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, αν δούμε και την πρόεδρο της Βουλής, να καταψηφίζει μια καθαρά κυβερνητική επιλογή. Πινελόπη Γκάλιου, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ του Τίμου Παπαδόπουλου θα παρακολουθήσουμε όλες τις έντονες στιγμές της σημερινής συνεδρίασης, τα καρφιά που αντίλαξαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αλέξης Μητρόπουλος, αλλά και τα ομολογουμένως πρωτότυπα επιχειρήματα της κυρίας Ραχίλ Μακρύ για την καταψήφιση του Λάμπη Ταγματάρχη. Την πρώτη εσωκομματική βόμβα έριξε η Ραχίλ Μακρύ καταψηφίζοντας τον αποτυχημένο, όπως τον χαρακτήρισε, Λάμπη Ταγματάρχη για διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ που πρότεινε η κυβέρνηση. Αποτελεί αποτυχία μιας διοίκησης. Και αν ήταν σε μια εταιρεία η πολυεθνική θα είχε αποτελέσει και λόγο απόλυσης του διευθύνοντος σύμβουλου. Εισηγούμε αρνητικά για τη διεύθυνση προκειμένου να υπερασπιστώ όχι μόνο τους εργαζόμενους, να υπερασπιστώ όλους τους Έλληνες πολίτες αλλά και την κυβέρνηση από μελλοντικές λανθασμένες επιλογές. Είχε προηγηθεί η ιερά εξέταση του Λάμπη Ταγματάρχη από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι το μαύρο, για το μαύρο της ΕΡΤ
φταίνει οι εργαζόμενοι. Για το μαύρο της ΕΡΤ ευθύνονται οι συνδικαλιστές. Υφίσταται εισαγγελική έρευνα εναντίον σας για πράξεις που τυχόν ζημίωσαν το δημόσιο, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Η οποία καταψήφισε και την Έλλη Παπακωνσταντίνου για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή δεν πίστηκε πως εκείνη δεν είναι βαφτιστήρι του Λάμπη Ταγματάρχη. Υπάρχει κάποια σχέση σας με τον κύριο Ταγματάρχη? Ο κύριος Ταγματάρχης έρχεται σε κάποιες παραστάσεις, δηλαδή κοσμικά, φυσικά, λόγω του χώρου. Δεν είστε δηλαδή βαφτισιμιά του κύριου Λάμπη Ταγματάρχη? Όχι, δεν είμαι. Δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου βασικά και δεν γνωρίζω, μπορώ να γνωρίζω για τις σχέσεις που υπάρχουν. Παραμείνω να βάζει να απολογηθώ. Μπορεί να είναι ένα κακό κείμενο. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε και το ανακριτικό ύφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου όταν ρωτούσε τους υποψηφίους τι έκαναν όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ποια ήταν η συμβολή σας στην αποκατάσταση του μαύρου? Με ποιον τρόπο τοποθετηθήκατε, πώς συμπράξατε με εκείνους που αγωνίζονταν ή πώς κρίνατε ότι έπρεπε να συμβάλλετε? Ρωτήθηκα. Για βασανιστική διαδικασία έκανε λόγο ο Αλέξης Μητρόπουλος. Δεν είναι απαραίτητη η βασανιστική διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαστε δευτεροβάθμια ούτε ανακριτική επιτροπή. Δεχτήκατε και αναξιοπρεπείς ερωτήσεις, δεν οφείλατε να απαντήσετε. Δεν θα εμποδίσουμε κανέναν από το να υποβάλει ερωτήσεις. Αυτό δεν μας μετατρέπει σε ανακριτική αρχή. Να τους βασανίζουμε, να τους ρωτάμε τόσες απίθανες λεπτομέρειες, τις οποίες του κάνε νόημα του ανθρώπου αυτού, το λυπήρι, γιατί δεν τις ήξερε. Θα σας παρακαλέσω να μην επαναλάβετε τα περί βασανισμού, επειδή διήρκεσε και αρκετή ώρα φροντίσαμε να έχουν και τον καφέ τους. Στην αρχή της συνεδρίασης αντικαταστάθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος, επειδή είχε ταχθεί κατά του διορισμού του Λάμπη Ταγματάρχη, όπως έχουν κάνει άλλωστε οι πρόεδροι Βουλής και άλλα στελέχη του κόμματος. Η απάντηση του Υπουργού Επικρατείας όταν ρωτήθηκε για το θέμα ήταν αφοπλιστική. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άφησε ασχολίαστες και τις αιχμές του Νίκου Παπά για όσους αντιδρούν στην επιλογή των Διονύση Τσακνή και Λάμπη Ταγματάρχη, παρά το αυστηρό μήνυμα που τους απέστειλε το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω υποστεί κριτική διότι δεν επέλεξα πρόσωπα με κριτήριο την εγκύτητα στις δικές μου ιδεολογικές αρχές ή στο δικό μου κόμμα. Όσοι έχουμε δώσει εξετάσεις στην αγωνία μας να αποκατασταθεί και το εργασιακό δικαίωμα και το προστατευόμενο αγαθό της ελεύθερης και ακυδεμόνευτης ενημέρωσης, κινούμαστε σε όλες μας τις τοποθετήσεις ακριβώς από αυτήν την αγωνία. Κατά την πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών πάντως, την παράσταση έκλεψε η παρατηρητικότητα της Όλγας Κεφαλογιάννη όταν διάβαζε το βιογραφικό του Λάμπη Ταγματάρχη. Στην αίτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, στο φύλλο έχετε καταγράψει τον εαυτό σας ως γυναίκα. Προφανώς εκ παραδρομής. Για το σφάλμα ζητώ συγγνώμη. Ναι, ναι. Έγινε βιαστικά. Αναβάθμιση θα ήταν, αλίμονο. Τα πάνω κάτω έρχονται κυρίες και κύριοι τώρα στη φορολόγηση των ΙΟΤΑΧΗ με την κυβέρνηση να ανακοινώνει ευνηδίως σαρωτικές αλλαγές. Βασικότερη το τέλος περιβάλλοντος που βάζει στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών για παλαιά οχήματα αλλά και το τέλος του μέτρου της απόσυρσης. Υπολογισμό των φόρων στο αυτοκίνητο όχι με βάση τον κυβισμό όπως ισχύει ως σήμερα, αλλά με βάση την τιμή λιανικής εξετάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην αγορά αυτοκινήτου και μάλιστα χωρίς να υπάρχει σχετική διαβούλευση. Ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο θα αντιμετωπίζεται ως φορολογητέα ύλη με βάση το ποσό που κοστίζει πριν από τους φόρους και το τέλος ταξινόμησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως της αξίας του με την προοδευτική αύξηση των συντελεστών και όχι με βάση τον κυβισμό του. Κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος σε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, όμως θέλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί το αυτοκίνητο στο παρελθόν υπερφορολογήθηκε και συνέβη ακριβώς το αντίθετο από αυτό που προσδοκούσε η κυβέρνηση κάθε φορά. Δηλαδή είχαμε αυξημένες ακινησίες, μείωση εσόδων. Αυτό που θα επιχειρήσει να κάνει με το νομοσχέδιο του για τα αυτοκίνητα το Υπουργείο Οικονομικών είναι να βάλει σε μία τάξη το ποιος πληρώνει και τι. Δηλαδή, αυτοκίνητα με 2.000 κυβικά θα πληρώνουν την πραγματική τους αξία και έτσι θα καθαρίσει, θα λέγαμε, τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ άλλων αυτοκίνητων 2.000 κυβικών σε πολύ χαμηλότερη αξία. Στο στόχαστρο της υπερφορολόγησης μπαίνουν εκτός από τα ακριβά πολυτελή αυτοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα που πωλούνται ακριβότερα από τα βενζινοκίνητα. Έτσι, για παράδειγμα, ένα βενζινοκίνητο 1.400 κυβικών με κόστος 21.000 ευρώ, τα τέλικη φόροι θα έρθουν πολύ φθηνότερα για τον ιδιοκτήτη. Ένα πετρελαιοκίνητο 1.600 κυβικών με 23.800 ευρώ κόστος θα είναι πολύ ακριβότερα.
όπως και για ένα πολυτελείας. Με κόστος 60.000 ευρώ, τα τέλη και οι φόροι θα αυξηθούν, ενώ το ίδιο πολυτελείας 2.000 κυβικών της σειράς με κόστος 24.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης θα δει τα τέλη να μειώνονται. Καθαρά άρα, αυτοκίνητα. Άρα. Θέλουμε καθαρά αυτοκίνητα, επίσημα αυτοκίνητα. Σωστά. Το Υπουργείο μελετά την επιβολή τέλους περιβάλλοντος για τα αυτοκίνητα παλαιά και ρυπογόνα, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από 20 χρόνια, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την κυκλοφορία τους στους ελληνικούς δρόμους. Η αγορά πάντως βρίσκεται ήδη στο πόδι, καθώς μεταξύ των μέτρων ανακοινώθηκε και η κατάργηση του μέτρου της απόσυρσης. Θέλουμε λεπτομέρειες, γιατί λένε κατάργηση μεν της απόσυρσης, αλλά κίνητρα για φθηνότερο αυτοκίνητο. Τι εννοούν, για καινούριο, μεταχειρισμένο? Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο 20 ετίας δεν είναι δυνατόν να αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, διότι αν μπορούσε θα το είχε κάνει. Το αυτοκίνητο είναι ένα προϊόν που έχει υπερφορολογηθεί εδώ και 4 χρόνια, έχοντας υποστεί τουλάχιστον 38 φορολογικές μεταβολές, ενώ κάθε φορολογική επιβάρυνση συμφέρνει μειωμένα έσοδα για το κράτος. Απόδειξη είναι τα 600.000 αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία, αλλά και η πτώση αγοράς των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 74%. Να κλείσει το θέμα Ρίγα-Γκέιτ. Θέλει τώρα η κυβέρνηση, μετά και την παραδοχή του Γιάννη Βαρουφάκη, ότι κατέγραφε για προσωπικούς λόγους τη δραματική συνεδρίαση του Eurogroup. Δεν έδωσε καμία εντολή για καταγραφή ο Πρωθυπουργός, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίλης Σακελαρίδης. Με φόντο τα επικριτικά δημοσιεύματα για την περιβόητη ηχογράφηση της συνεδρίασης του Eurogroup της Ρήγας, μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να θέλησε να ξεκαθαρίσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ότι κατέγραψε μόνο τον εαυτό του, και αυτό για να ενημερώσει και τον Πρωθυπουργό. Όμως, όπως θα ακούσετε διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτό είναι κάτι που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ούτε γνώριζε, ούτε του το ζήτησε ποτέ. Έχει δώσει κάποια εντολή ο Πρωθυπουργός στο Τζάρο της Ελληνικής Οικονομίας να ηχογραφεί τη συνεδρίαση στο Eurogroup? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια εντολή. Ο κύριος Βαρουφάκης, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, σέβεται απολύτως την εμπιστευτικότητα και την μυστικότητα των συνεδριάσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Και ενώ το Μαξίμου εκφράζει τη στήριξή του προς το πρόσωπο του κυρίου Βαρουφάκη, ο Διεθνής Τύπος συνεχίζει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Riga Gate. Είναι ενδεικτική η ερώτηση που έκανε στο press room η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα. Ο κύριος Βαρουφάκης παραδέχτηκε την καταγραφή στο Eurogroup. Η παραδοχή αυτή και γενικώς το στυλ του Υπουργού δημιουργεί επικοινωνιακά προβλήματα στην κυβέρνηση? Εμείς δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εξετάζεται η ουσία της πολιτικής με επικοινωνιακά κριτήρια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Βαρουφάκη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, και ο κύριος Βαρουφάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, χέρι της απεριόριστης εμπιστοσύνης τόσο του Πρωθυπουργού όσο και της ελληνικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα ο Γιάννης Βαρουφάκης απάντησε χαμογελαστός στην πρόσφατη δήλωση του γερμανού ομολόγου του Βόλφγανγκ Σόιμπλε, ο οποίος είπε πως δεν θα ήθελε να αλλάξει θέση με εκείνον. Τι απαντάτε στον κύριο Σόιμπλε που δηλώνεται θα θέλει να είναι στη θέση σας? Είμαστε κοντά. Ότι έχει δίκιο. Ακούσαμε λοιπόν και την απάντηση του κύριου Βαρουφάκη στην ερώτηση των συναδέλφων για αυτό που είπε ο κύριος Σόιμπλε, ότι δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Για να δούμε λίγο, να πάρουμε τώρα κλίμα από το Βερολίνο, από τη Γερμανία, με τη βοήθεια της Ειρήνης Αναστασοπούλου, για να δούμε τώρα στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων, Ειρήνη, ποιο είναι το κλίμα από εκεί, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχεις εσύ και πώς εξηγούν οι αναλυτές εκεί τη διαφορετική στάση Μέρκελ-Σόιμπλε? Επικρατεί σκεπτικισμός οπωσδήποτε, προβληματισμός, ορισμένοι είναι και οργισμένοι για τις εξελίξεις. Κάθε περίπτωση υπάρχει για το πού θα καθίσει η μπύλια των δηλώσεων από τα κυβερνητικά στελέχη και κυρίως των πράξεων. Θα πληρωθεί τελικά αυτή η δόση ή όχι? Ενδιαφέρει την κυβέρνηση να μείνει η χώρα στο ευρώ ή όχι? Το θέμα είναι, στο δεύτερο σου ερώτημα, Εύα, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά διάφορα στάσεις μεταξύ Σόιμπλε και Μέρκελ, και αυτό ακριβώς είναι το δράμα της κυρίας Μέρκελ. Διότι καλώς ή κακώς, ως καγκελάριος της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, μπήκε ή τουλάχιστον αναγκάστηκε να μπει μπροτά, πήρε πρωτοβουλίες, ταυτίστηκε με την ευρωκρίση ως κομμάτι της λύσης της, αλλά τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να χρεωθεί και τυχόν αποτυχία. Αποτυχία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό δεν το θέλει. Αποτυχία θα μπορούσε να σημαίνει κατάρρευση της Ευρωζώνης. Ας μην ξεχνάμε ότι η επιβίωση του ευρώ είναι στοίχημα, ένα προσωπικό στοίχημα της Μέρκελ, και αποτυχία σημαίνει κατακραυγή από το κόμμα της. Μάλιστα. Γι' αυτό έχει κατεβάσει τους τόνους τελευταία, δείχνει ότι δεν αφήνει καμιά ευκαιρία χαμένη, αν και βρεθεί η συμφωνία, και επικοινωνεί τηλεφωνικά πάρα πολύ συχνά με τον Πρωθυπουργό,
Και το βασικό, ότι στις συναντήσεις με τον κύριο Τσίπρα παίρνει μαζί της και τον Γάλλο πρόεδρο για να μοιραστεί μαζί του την όποια αποτυχία που ευχόμαστε να μην υπάρχει επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση το ευχόμαστε αυτό, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Ισπανία, όπου πολιτικές ανακατατάξεις φέρνουν τα αποτελέσματα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Καθώς το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία σε περιοχές που ήταν εκλογικά του προπύργια. Ταυτόχρονα, το κίνημα των Ποδέμος μπορεί να σημειώνει άνοδο, ωστόσο, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην Ισπανική επικράτεια. Η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος στη Μαδρίτη, Εσπεράνθα Αγκύρε, ανέβηκε να μιλήσει για το αποτέλεσμα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ισπανίας, γνωρίζοντας ότι αν και έλαβε τις περισσότερες ψήφους, και αντίπαλός της μπορεί να κυβερνήσει εάν συνασπιστεί με τους σοσιαλιστές. Παρότι σε πανεθνικό επίπεδο το Λαϊκό Κόμμα διατηρείται πρώτο σε ψήφους, με δεύτερους τους σοσιαλιστές, τρίτους τους κεντρώους Ciudadanos και τέταρτο το κίνημα Podemos, στην πρωτεύουσα για πρώτη φορά από το 1991, αλλά και σε περιφέρειες όπως η Βαλένθια, η Καστήλη, η Αραγωνία και η Βαλεαρίδη Νήσι, το κυβερνών κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία και τη διοίκηση μπορούν να ασκήσουν οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις εάν συνεργαστούν. 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, κουρασμένοι από τις περιοριστικές πολιτικές και τα φαινόμενα διαφθοράς, γύρισαν την πλάτη στην κυβερνώσα παράταξη. Η χρηματοπιστωτική κρίση διήρκεσε πολύ χρόνο και παρότι έχει αρχίσει η ανάκαμψη, υπάρχει ακόμη πολλής κόσμος άνεργος. Η διαφθορά επίσης, χωρίς αμφιβολία, έκανε ζημιά. Αυτή είναι η πρώτη έκδοση της μεγαλύτερης κυκλοφορία ισπανικής εφημερίδας El País. Ο τίτλος ουσιαστικά λέει πως το κυβερνών κόμμα του Πρωθυπουργού Ραχόι δέχθηκε πλήγμα σε όλη τη χώρα. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, με την Ιαχή Δημαρχίνα, χιλιάδες ψηφοφόροι υποδέχτηκαν τη Μανουέλα Καρμένα, υποψήφια του σχήματος Τώρα Μαδρίτη, με στήριξη αριστερών δυνάμεων και του κινήματος Ποδέμος. Η άνοιξη της αλλαγής ήλθε στην Ισπανία για να μείνει. Η άνοιξη θα μας πάει στο Νοέμβριο, όταν θα νικήσουμε στις εκλογές το Λαϊκό Κόμμα. Ρυθμιστικό ρόλο εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του φθινοπόρου διεκδικεί το νεοπαγές κεντρώο σχήμα των Ciudadanos, των πολιτών δηλαδή που δεν ψήφισαν το παραδοσιακό δίπολο συντηρητικών σοσιαλιστών, αλλά ούτε και συνασπίστηκαν με τη ριζοσπαστική αριστερά. Τα καταφέραμε με το λαό του κόμματος των πολιτών, χωρίς συμμαχίες, χωρίς συμφωνίες, με τοπικά ή περιφερειακά κόμματα. Σήμερα γινόμαστε η τρίτη δημοτική εκλογική δύναμη και τριπλασιάζουμε τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Την ίδια ώρα στη Βαρκελόνη, υπό τις ζητοκραυγές των οπαδών της, η υποψήφια της αριστεράς Σάντα Κολάου πανηγύριζε την νίκη της. Η νεοεκλογήσα δήμαρχος που αναδείχθηκε μέσα από την εκστρατεία κατά των εξώσεων ήρθε πρώτη μπροστά και από τους Καταλανούς εθνικιστές. Αυτή ήταν μια νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Οφείλουμε να συγχαρούμε τους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν σκληρά για να καρποφορήσει αυτή η υποψηφιότητα. Μέσα σε λίγους μήνες, η πόλη της Βαρκελόνης και η περιφέρειά της κερδίθηκε από το λαό της. Η Ισπανία εισέρχεται σε περίοδο έντονων πολιτικών διαβουλεύσεων, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται στις εκλογές του φθινοπόρου. Με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη, τώρα κυρίες και κύριοι, θα δούμε το αποτέλεσμα στην Πολωνία των προεδρικών εκλογών. Εκεί, όπου αναδεικνύουν νικητή στο δεύτερο γύρο τον συντηρητικό Αντρέι Ντούντα, εις βάρος του κυβερνητικού κεντροδεξιού υποψηφίου, Γιώργο. Ακριβώς, να θυμίσουμε, Εύα, ότι αυτό που βλέπουμε το 53-47 είναι τα exit polls. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος είναι μόλις 43 ετών, ευρωβουλευτής και εκπροσωπεί το αντιπολιτευόμενο κόμμα Νόμος και Τάξη. Επικράτησε τελικά με 51,5 έναντι 48,5 που πήρε ο απερχόμενος πρόεδρος της χώρας Μπρόνισλαβ Κομορόφσκι. Ένα αποτέλεσμα που αμφισβητεί από τα δεξιά, θα λέγαμε, την πολιτική κυριαρχία 8 χρόνων της πολιτικής πλατφόρμας και στέλνει ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που ακολουθούν τον Οκτώβριο. Τα νέα δεδομένα προκαλούν ήδη αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα σε Ισπανία, Πολωνία αλλά και στην Ελλάδα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι δήλωσε πως ο άνεμος της Ελλάδας, ο άνεμος της Ισπανίας και ο άνεμος της Πολωνίας δεν φυσούν προς την ίδια κατεύθυνση. Φυσούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, αλλά όλοι αυτοί οι άνεμοι δείχνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Ελπίζει, λέει, η Ιταλία να στηρίξει δυνατά τη φωνή υπέρ της αλλαγής της Ευρώπης τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Ρέντσι, να θυμίσουμε, έχει και τοπικές εκλογές την προσεχή Κυριακή, με 23 εκατομμύρια Ιταλούς να προσέρχονται στις κάλπες σε 7 περιφέρειες και πάνω από 700 δήμους. Ας δούμε τι είπε για τα αποτελέσματα των εκλογών και είπα τι αρμοστής στις θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη. Quello che ci indicano
Αυτό που δείχνουν τα αποτελέσματα στις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας και στις τοπικές εκλογές της Ισπανίας, αν και με εντελώς διαφορετικό και διαμετρικά αντίθετο τρόπο, αλλά ακόμη και ειδήσεις από τη Βρετανία και την Ελλάδα τις τελευταίες ώρες, είναι ότι πρέπει να ανανεώσουμε την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, εάν θέλουμε να σώσουμε το εγχείρημα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιστορική επικαιρότητα και πάλι δεν πίστευαν κυρίες και κύριοι στα αυτιά τους οι υπάλληλοι του ιστορικού Πεντελικών στην ευνίδη ενημέρωση της ιδιοκτησίας ότι το ξενοδοχείο βάζει λουκέτο. Τουρίστες με τις βαλίτσες στο χέρι βγήκαν στο δρόμο μετά από την ειδοποίηση που έλαβαν να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις του, ενώ περίπου 100 υπάλληλοι βρίσκονται πλέον στο δρόμο και μάλιστα απλήρωτοι. Να δούμε το ρεπορτάζ της Ναντίνη Χαραδαλιά, η οποία τους συνάντησε. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν οι πελάτες του ξενοδοχείου. Εγκατέλειπαν άρον-άρον το ιστορικό Πεντελικών, κάνοντας λόγο για πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό. Ειδοποίηση 2 ώρες πριν. Δεν είναι τρόπος να διευθύνεις ένα διεθνές ξενοδοχείο σε ευρωπαϊκή χώρα. Ενημερωθήκαμε και τρέξαμε πηγόντως πίσω να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο. Μοιάζει να είναι ο τρόπος που γίνονται δουλειές στην Ελλάδα. Λυπάμαι. Business is handled in Greece. I'm sorry. Η γυναίκα αυτή είναι Ελβετίδα που ζει στη χώρα μας. Είχε κάνει στο ξενοδοχείο κράτηση για κάποιους φίλους της, τους οποίους πήγε να βρει. Αντί για εκείνους, αντιμετώπισε μεγάλη αναστάτωση και έμαθε ότι το Πεντελικών είχε βάλει ξαφνικά λουκέτο. Unbelievable. Απίστευτο. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει πάρα πολύ κακό στον τουρισμό, γιατί οι άνθρωποι θα είναι πολύ αναστατωμένοι. Έρχεσαι εδώ για να διασκεδάσεις και όχι να αντιμετωπίσεις προβλήματα με το κλείσιμο ενός 4-5 αστέρων ξενοδοχείου. Είναι απαράδεκτο. This is unacceptable. Το εμβληματικό Πεντελικών, ορόσημο για το κεφαλάρι και όχι μόνο, από το 1927, έγραψε μέσα σε μία μόνο στιγμή σήμερα το πρωί τίτλους τέλους, όταν πελάτες και εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι βγήκε σε πληστηριασμό λόγω χρεών και ο νέος ιδιοκτήτης, ένας ομογενής που δραστηριοποιείται στη Νότια Αμερική, ζητούσε να το εκενώσουν έως τις 12 το μεσημέρι. Έγινε ξαφνικά αυτό, διώξαμε τους πελάτες. Ενώ είχαμε μία πληρότητα 66%, μία πολύ καλή πληρότητα, και μας είπαν ότι πρέπει να φύγουμε, να αφήσουμε και εμείς στο ξενοδοχείο, να φύγουν και οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του ξενοδοχείου, οι προσπάθειές της και οι διαπραγματεύσεις με το νέο ιδιοκτήτη για μια ομαλή μετάβαση από την προηγούμενη ιδιοκτησία στη νέα, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία του, δεν απέδωσαν καρπούς. Έτσι, 100 οικογένειες βρέθηκαν ευνηδιαστικά στο δρόμο, προσπαθώντας να μην χάσουν εκτός από τη δουλειά τους και τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται. Δεν έχεις ασχοληθεί και με αυτά, δεν σου έχω να συμβεί στη ζωή σου, βέβαια. Προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος κάποια στιγμή, αν θα πάρεις τα χρήματά σου αυτό. Γιατί είναι χρήματα κόπων. Το Πεντελικό ήταν πάντα συνώνυμο της πολυτέλειας. Ευρέως γνωστό όμως έγινε το 1990, όταν συνεδρίασε εδώ η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου για να εκλέξει τον πρώτο γραμματέα του κόμματος. Εκπρόσωποι του νέου ιδιοκτήτη απέτησαν να τους παραδώσουν τα κλειδιά. Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν και έτσι κλήθηκε κλειδαράς για αλλαγή κλειδαριάς. Παρενέβη τα περαστικά συλλητήρες και μας πετάξανε έξω. Τελικά το απόγευμα της Δευτέρας ένα περιπολικό έκανε την εμφάνισή του και για την αποφυγή επεισοδίων οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τα πόστα τους, αποχαιρετώντας μαζί και τη δουλειά τους. Και κάπως έτσι γράφτηκαν έπειτα από 88 ολόκληρα χρόνια οι τίτλοι τέλους για το ιστορικό Πεντελικών. Για το ευνίδιο λουκέτο πάντως ορίστηκε στις 11 το πρωί της Τρίτης τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να δείτε σε λίγο τη λαμπερή τελετή απονομής του Φεστιβάλ των Κανών και την μεγάλη διάκριση του Γιώργου Λάνθιμου. Με μια λαμπερή τελετή απονομής έπεσε, κυρίες και κύριοι, η αυλαία του 68ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Μεγάλη διάκριση για την ταινία Αστακός του Γιώργου Λάνθιμου, που κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, ενώ η ταινία Ντιπάν απέσπασε το Χρυσό Φοίνικα για το 2015. Οι προβλέψεις για μια μεγάλη διάκριση στο Γιώργο Λάνθιμο επαληθεύτηκαν και ο Αστακός του απέσπασε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο 68ο Φεστιβάλ των Κανών. Οποιαδήποτε ταινία που προσπαθεί να κάνει κάτι το διαφορετικό είναι σίγουρο πως θα τα πάει καλά και θα τύχει μεγάλης αποδοχής από το κοινό και τους κριτές. Συγχαρητήριο μήνυμα για τη βράβευση απίφθινε ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξηδάκης. Έβγε στο Γιώργο Λάνθιμο. Είναι πολύ ωραίο για να είναι τυχαίο. Στο πρόσωπό του χαιρετίζουμε έναν πρικισμένο καλλιτέχνη με σύγχρονη και προπάντων προσωπική δημιουργική γραφή, ο οποίος άνοιξε τα φτερά του στην Ελλάδα και ήδη πετάει στον κόσμο. Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική κοινωνία όπου όσοι αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν σχέση μετατρέπονται σε ζώα. Oh,
Στην ταινία Dipan του Ζάκο Ντιάρτ απονεμήθηκε ο Χρυσός Φοίνικας στο 68ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Η ταινία παρακολουθεί τη διαδρομή στη Γαλλία προσφύγων από τη Σρι Λάνκα, οι οποίοι ξεφεύγουν από τον πόλεμο, όλα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βία σε ένα προάστιο του Παρισιού. Το μεγάλο βραβείο, το δεύτερο πιο σημαντικό του φεστιβάλ, απέσπασε ο γιος του Σαούλ, του Ούγγρου Λάσλο Νέμες. Εμφανώς συγκινημένος ο Βενσάν Λαντόν, που μετά από 30 χρόνια καριέρας κατέκτησε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για την ταινία «Ο νόμος της αγοράς» του Στεφάν Μπριζέ. Είδα πολλούς ανθρώπους μέσα στο θέατρο, μέσα στην αίθουσα, που ήταν πολύ χαρούμενοι για εμένα και γι' αυτό δάκρυσα. Το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε ο Χου Ξιάοξιέν από την Ταϊβάν για την ταινία «Δολοφόνος», που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας εκδικητής στην Κίνα τον 9ο αιώνα. Λαμπεροί αστέρες παρήλασαν στο κόκκινο χαλί, δίνοντας ένα πανηγυρικό τόνο στη λήξη του φεστιβάλ, που από το 1939 δίνει κάθε χρόνο ραντεβού με τους λάτρες της 7ης τέχνης. Στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου τώρα. Κατερίνα, χορηγώντας οικονομική βοήθεια 185 εκατομμυρίων ευρώ, η Ευρώπη προσπαθεί να ανακουφίσει εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στην υποσαχάρια περιοχή της Σαχέλ και οι οποίοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή της Σαχέλ είναι μια περιοχή που χτυπήθηκε από την κλιματική αλλαγή με παρατεταμένες ξηρασίες, ερημοποίηση και επί της ουσίας εξάντληση των αποθεμάτων νερού. Η αγροτική παραγωγή επίσης έχει καταστραφεί και αυτό οθεί χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο της προσφυγιάς προς το Βορρά και την Ευρώπη. Για να ανακοπούν τα ρεύματα των κλιματικών προσφύγων, είναι κέριο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα λοιπόν στη ρίζα του. Και αυτό το πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή. Σε αυτή τη γη δεν φυτρώνει τίποτα πια. Στην υποσαχάρια περιοχή της Σαχέλ, στη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη, την Γκάμπια, το Μάλι, το Νίγηρα, το Τσάντ και την Μπουρκίνα Φάσο, οι ζωές τουλάχιστον 12 εκατομμυρίων ανθρώπων βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Η παρατεταμένη ξηρασία έχει προκαλέσει κρίση τροφίμων για εκατομμύρια οικογένειες που πρέπει να διαθέσουν το σύνολο των εισοδημάτων τους να αγοράσουν την πανάκριβη πια τροφή. Καθώς δεν έχουν που να στραφούν, αναζητούν καλύτερη τύχη στην Ευρώπη, προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο μας από το κάραβα. Εκατοντάδες από αυτούς βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτή την προσπάθεια. Σύμφωνα με επίσημη έκθεση, 650.000 άνθρωποι από αυτή την περιοχή αναζητούν καλύτερη ζωή αλλού και τα μεταναστευτικά ρεύματα αναμένεται να μεγαλώσουν όσο η κλιματική αλλαγή καταστρέφει οριστικά την αγροτική τους παραγωγή, τις καλλιέργειες και τα κοπάδια. Η Νιγηρία χάνει κάθε χρόνο περισσότερο από 1.350 τετραγωνικά μίλια γης εξαιτίας της ερημοποίησης, την ώρα που το 90% του πληθυσμού της χώρας ασχολείται αποκλειστικά με την αγροτική παραγωγή. Την ίδια ώρα ο πληθυσμός, λόγω και της έξαρσης γεννήσεων, αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2040, γεγονός που σημαίνει ότι οι ήδη ελάχιστοι πόροι σε νερό και τρόφιμα θα πρέπει να μοιραστούν σε ακόμη μεγαλύτερο πληθυσμό. Προκειμένου να βοηθήσει η Ευρώπη τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά και να ανακόψει τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, χορηγεί οικονομική βοήθεια ύψους 185 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2015, ενώ μόλις έδωσε 34 εκατομμύρια για άμεση ανακούφιση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η οικονομική βοήθεια θα φτάσει στα χέρια των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη, είτε σε μορφή κουπονιών είτε σε χρήμα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα. Τα καλά νέα απόψε, τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες εξαφανίσεις παιδιών έχουν αίσιο τέλος. Παγκόσμια ημέρα για την εξαφάνιση παιδιών σήμερα και τα καλά νέα έρχονται από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το 98% των εξαφανίσεων ανηλίκων στη χώρα μας έχει ευτυχές τέλος, με τον ανήλικο να επιστρέφει στην οικογένειά του. Σε υψηλά ποσοστά που φτάνουν το 90% των περιπτώσεων είναι και ο εντοπισμός μέσω του Amber Alert, σύμφωνα με τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού. Μεγάλη είναι και η ανταπόκριση των εθελοντών στην έρευνα των χαμένων ανηλίκων στην Ελλάδα. Το χαμόγελο του παιδιού έχει περισσότερους από 2.000 εθελοντές, ανάμεσά τους παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικό προσωπικό, αλλά ακόμη και πιστοποιημένα ειδικά σκυλιά έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Εξαφανίσεων της Αστυνομίας, το πρώτο τετράμινο του 2015 οι δηλώσεις εξαφάνισης ανηλίκων σημειώνουν πτώση.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της απόφασης του πειθαρχικού οργάνωσης Super League που απάλλαξε τη Βέρεια για τον περιβόητο αγώνα με τον Ολυμπιακό το 2013. Στο μεταξύ, αθλητική ιστοσελίδα Sport DNA αποκάλυψε ηχητικό ντοκουμέντο που μέλος της ΚΕΔ βρίζει χυδαία ακόμη και τις μητέρες στο φιλάθλο του Παναθηναϊκού. Περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στο Γιάννη Παπακοσταντίνου, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης. Ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε από τον ανακτή διαφθοράς Γιώργο Ανδρεάδη στον πρώην αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ Γιάννη Παπακοσταντίνου, που απολογήθηκε τη Δευτέρα στον ανακτή διαφθοράς για την εγκληματική οργάνωση. Ο κ. Παπακοσταντίνου, που παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Εύβοιας, φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, περί ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία. Μας επευλήθη ο περιοριστικός όρος μόνο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τίποτε άλλο. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια ηθική δικαίωση για τον κύριο Παπακοσταντίνου, γιατί συνεχίζει και παραμένει στο ποδόσφαιρο. Αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγούμαστε σε κατάρρευση όλης αυτής της κυβορίας. Βεβαίως έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούμε ότι όταν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, ακόμη και αυτοί οι ελάχιστοι που σήμερα αμφιβάλλουν για την ηθική ακεραιότητα των ανθρώπων αυτών, εκεί θα καταρρεύσουν. Ανατροπή δεδομένων είχαμε στην υπόθεση του Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 τον Ιανουάριο του 2013, καθώς ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Παναγιώτης Καράς άσκησε έφεση και το θέμα θα επανεξεταστεί. Πράγμα που σημαίνει πως η παραμονή της Βέρεια Super League ξαναγίνεται επισφαλής. Για τον προκάτοχό του τώρα στην Προεδρία της ΠΑΕ Βέρειας κ. Αρβανιτίδη μίλησε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Θεόδωρος Καρυπίδης, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμφώνησαν το 2013 Αρβανιτίδης και Μαρινάκης για το διαβόητο μάτσο Ολυμπιακού Βέρειας και ζήτησε να πάνε φυλακή όσοι έπαιξαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ στοίχημα στο φετινό αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια. Το 2013 εγώ δεν είχα καμία σχέση με την ομάδα και δεν μπορούσα να γνωρίσω πώς λειτουργούσε ο προκάτοχός μου ο κ. Αρβανιτίδης. Ούτε βέβαια μπορούσα να ξέρω και τις συμφωνίες που έκανα με τον κ. Μαρινάκη. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη η οποία ερευνά το θέμα. Στο Ολυμπιακός Βέρεια παίχτηκαν στο στοίχημα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει και εγώ. Τώρα, σίγουρα εμείς δεν είμαστε σε θέση να παίξουμε, δεν παίζουμε στοίχημα, αλλά δεν είμαστε και σε θέση να παίξουμε τέτοια ποσά. Αφού έχουν βρει ότι έχουν παιχτεί αυτά τα λεφτά, ας δουν και ποιοι τα παίξαν και τους βάλουν φυλακή. Εν τω μεταξύ, η ιστοσελίδα dna.gr έφερε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό ντοκουμέντο που προκαλεί ανατριχίλα, καθώς μέλος Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας που ορίζει διαιτητές κάθε εβδομάδα ακούγεται να βρίζει μάνες των Παναθηναϊκών και εύχεται να γκρεμιστεί από σεισμό 7 Ρίχτερ το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΑΕΚ επέστρεψε ξανά στα μεγάλα σαλόνια με την νίκη της 1-0 κόντρα στον Ηρακλή. Ένωση έκλεισε και τυπικά τη μαύρη παρένθεση 2 ετών σε τρίτη εθνική και Football League, πανηγυρίζοντας τη μαθηματική της άνοδο στη Super League. Ο Ανάκογλου σκοράρει και η ΑΕΚ επιστρέφει εκεί που ανήκει, στη Super League. Το τελικό 1-0 απέναντι στον Ηρακλή σφράγισε την επιστροφή της Ένωσης στα μεγάλα σαλόνια μετά την περιπέτεια που την κράτησε μακριά από αυτά για περίπου 2 χρόνια. Οι κυτρινόμαυροι μπορεί να μην έπιασαν το πικ της απόδοσης που θα μπορούσαν, κάνοντας αρκετά λάθη, τα οποία όμως δεν εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Ο Ηρακλής είχε περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με τους Πασά, Μπαρτολίνη και Τσιλιανίδη, με τον Βούρα να κρατά το 0. Η ΑΕΚ πήρε μέτρα στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να γίνει απειλητική. Οι κυτρινόμαυροι ανέβασαν απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν στο γκολ στο 59 με τον Ανάκογλου να βρίσκει στόχο και να δίνει προβάδισμα, ξεσηκώνοντας την εξέδρα, στέλνοντας και μαθηματικά την ΑΕΚ στη μεγάλη κατηγορία. Σήμερα τελείωσε και μαθηματικά αυτό που 2 χρόνια τώρα λέω, ότι ήμασταν μέσα σε ένα μαύρο τούνελ. Βγήκαμε πλέον στο φως. Θέλω να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αυτό ήρθε, αυτή η άνοδος, για να το πάρουμε όλα τα 2 χρόνια αυτά που είμαστε εδώ. Ήρθε με πάρα πολύ δουλειά από όλους μας.
Να περάσουμε στο διεθνή χώρο τώρα. Παραδοσιακά ντέρμπι μίσους είναι αυτό μεταξύ της Λάτσιο και της Ρώμα. Η Ρώμα ανοίξε πριν από λίγο 2-1 τη Λάτσιο στο ντέρμπι της πρωτεύουσας. Εξασφάλισε την παρουσία σου στο Μίλους ο Τσάμπιονς Λιγκ. Όμως δυστυχώς το απόγευμα, πριν την έναρξη του αγώνα στο Λίπικο, δύο οπαδοί των Τζαλορόσι μαχαιρώθηκαν. Αυτό συνέβη στη διάρκεια επίθεσης που δέχτηκαν κοντά στο γήπεδο. Ο τραυματισμός έγινε στην κοιλιακή χώρα από οπαδούς στο Λατσιάλι, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και οι δύο άτυχοι οπαδοί μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, δίχως ευτυχώς η ζωή τους να κινδυνεύσει. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αγορές. Έντονα πτωτικά έκλεισε το χρηματιστήριο Αθηνών με μείωση 3,11%. Οι διεθνείς αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας του Αργίου Πνεύματος των Καθολικών. Στα νομίσματα τώρα, το ευρώ κινείται πτωτικά, ελαφρά πτωτικά σε σχέση με το δολάριο και το γεν, ενώ η ισοτιμία δολαρίου και γεν παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στα 121,49. Πτωτικά κινούνται επίσης το πετρέλαιο West Texas και το Brent, ενώ ο χρυσός είναι αμετάβλητος στα 1204 δολάρια η ουγγιά. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Anyone can become part of this community. Σε λειτουργία και ανοιχτή για το ευρύ κοινό είναι πλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα Curator. Στόχος, η διασύνδεση δημιουργικών ανθρώπων, βιοτεχνών και επαγγελματιών. Ο Νικόλας Ιωαννίδης, επικεφαλής της ομάδας, δηλώνει ότι το Curator δίνει δωρεάν βήμα στους δημιουργικούς επαγγελματίες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ενισχύοντας το ψηφιακό τους αποτύπωμα. Όταν λέμε ταλαντούχους δημιουργούς, εννοούμε με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή έχουμε από street artist, έχουμε μπαρίστες που κάνουν latte art, βιοτέχνες, χειροτέχνες, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με αξεσουάρ μόδας, ποδήλατα, και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με δημιουργία. Κύριε Ιωαννίδη, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κρίση με ποιον τρόπο? Ναι. Η κρίση είναι σαν ένας φαύλος κύκλος. Είναι μια καθοδική σπήρα η οποία μας αποξενώνει από τα ευγενή χαρακτηριστικά μας, από τα ενδιαφέροντά μας, και γενικά μας παρασύρει προς τα κάτω. Μας κάνει να ασχολούμαστε μόνο με την επιβίωσή μας. Το Curator πάει κόντρα σε αυτή την κρίση. Είναι σαν μια ανωδική σπήρα. Μας βοηθάει να καταναλώνουμε δημιουργικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο, να συναναστραφόμαστε με ταλαντούχους δημιουργούς. Κύριε Ιωαννίδη, θα ήθελα να μου πείτε ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ναι, στον πυρήνα της κοινότητάς μας είναι οι ταλαντούχοι δημιουργοί, έτσι, οι οποίοι είναι στο κέντρο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δουλειά τους, επίσης την τεχνική τους, τα εργαλεία τους, τα υλικά που χρησιμοποιούν, το χώρο μέσα στον οποίο δημιουργούν, αλλά επίσης και την κουλτούρα τους, δηλαδή τι είναι αυτό που τους κάνει να είναι αυτοί που είναι. Να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προτείνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κατερίνα Βαμβακούση. Πρέπει να πληρούν όμως αυτές οι επιχειρήσεις 4 επιπλέον κριτήρια. Ένα, να είναι σε λειτουργία οι επιχειρήσεις αυτές, δηλαδή να μην έχουν πτωχεύσει. Δεύτερο, να μην έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, ή αν έχουν κάνει αίτηση να έχουν παραιτηθεί από αυτές τις αιτήσεις. Και τρίτον, να έχουν ρυθμίσει τις οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Όσο καθυστερεί κάποιος να ρυθμίσει τα δάνειά του, δεν είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης. Ναι. Γιατί αυτά διωγγώνονται, οι τόκοι πολλαπλασιάζονται και ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα όταν θα γίνει η ρύθμιση. Η Αγορά Μου. Έτσι ονομάζεται η δράση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών. Μέσω αυτής οι επιχειρήσεις τροφίμων σε όλη τη χώρα αναδεικνύουν τον τοπικό τους χαρακτήρα και τα προϊόντα τους στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, με κορμό την κεντρική αγορά του Ρέντι, την αγορά του καταναλωτή, την Ιχθυόσχαλα Πειραιά, την Δημοτική Αγορά Χανίων, τη Δημοτική Αγορά Καλυθέας, την Ιχθυόσχαλα στη Μηχανιώνα, προωθούμε το brand το ελληνικό σε όλη την Ευρώπη, που προκειμένου να αποδείξουμε ότι η χώρα μας έχει υποδομές που μπορούν και αναδεικνύουν τα τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά και δημιουργούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ήταν τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Vodafone. Power to you. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού θα έχουμε την Τετάρτη και την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι χθες το πρωί στη Στούπα, στη Μεσσηνία. Η Βούλα μας ανέβασε τη φωτογραφία. Στη συνέχεια πάμε προς στα Τρίκαλα. Ο Ποινιός ποταμός είναι στην τοποθεσία Μεγάρχη. Ο Ευθύμης ανέβασε την φωτογραφία. Και η τελευταία είναι στη Λίμνο, παραλία.
παραλία Παρθενόμητος στη Λίμνο από το basiliskaikeros.gr. Ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Αύριο λοιπόν Τρίτη από το απόγευμα βροχές θα εκδηλωθούν στις νότιες περιοχές της χώρας μας. Επίσης το απόγευμα στα ορεινά της υπηρετικής χώρας θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Ανατολική νοτιοανατολική άνεμη 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 βαθμούς. Στην Αττική η συννεφιά θα αυξηθεί από το απόγευμα και μετά το βράδυ θα σημειωθούν και τοπικές βροχές κυρίως στα νότια του νομού. Άνεμη νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Την Τετάρτη άστατος θα είναι ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Ιόνιο, νότιοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Πέμπτη, επίσης άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Την Παρασκευή όμως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και βαθμιαία θα σταματήσουν η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εσείς μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε αλλά και να παρακολουθείτε τα δελτία μας μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr αλλά και να μας ακολουθείτε στη μεγάλη ενημερωτική και διαδραστική παρέα του Sky στο Twitter αλλά και στο Facebook. Εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η σειρά μας Criminal Minds. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.